Το άνευ προηγουμένου επεισόδιο σημειώθηκε όταν ο Παύλος Πολάκης άρχισε να μιλάει στην Ολομέλεια για την υπόθεση Νοβάρτης. Όχι, κύριε Γεωργία, δεν θα σας ζητήσουμε συγγνώμη και θα σας πω γιατί. Οι αποφάσεις της δικαιοσύνης είναι σεβαστές, αλλά κρίνονται. Δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Ο κύριος Γεωργιάδης κατέθεσε 6 σελίδες και από αυτές θα πω αυτά που θα πω σε λίγο. Ο Προεδρεύων Μπάμπης Αθανασίου, ωστόσο, θεώρησε ότι όσα λέει ο ομιλητής δεν έχουν σχέση με το νομοσχέδιο και άρχισε να τον πιέζει, προειδοποιώντας τον ότι θα κλείσει το μικρόφωνο, ενώ ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ επέμενε ακάθεκτος. Φάμελο, ελάτε στο θέμα μας. Λοιπόν, δεν είναι αυτό το θέμα σήμερα. Μας προκάλεσε. Απατάμε. Θα κλείσω το μικρόφωνο. Πώς οι άλλοι κατακριμνίζονται και η Νοβάρτης μένει μόνο με 7% μείωση. Σας ανατρέπω στον κανονισμό της Βουλής. Ξέρω ότι είστε, ότι έχετε συγκεκριμένο. Στήσιμο. Αυτά που θέλω να πω θα τα πω. Ο πρώην Υπουργός Υγείας συνέχισε να απευθύνεται στον Άδωνη Γεωργιάδη που καθόταν στα υπουργικά ακόμη και όταν απειλήθηκε με μομφή από τον κύριο Αθανασίου. Κύριε Γεωργιάδη, επειδή δεν μπορείτε να απαντήσετε, βάλετε τον πρόεδρο. Αυτό είναι, κύριε συνάδελφοι, ο εξευτελισμός του ελληνικού κοινοβουλίου. Όχι, κύριε μου, αυτό θα εφαρμόσω τον κανονισμό. Λοιπόν, μην μιλάτε πάνω μου. Υπάρχει το δεύτερο. Το λόγο. Είναι πόσο στημένο είναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε παρακάτω. Πάμε. Δεν θα μου αφαιρέσετε κανένα λόγο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Επίσης, στις σελίδες, επίσης, καλέστε τον. Καλέστε τον. Καλέστε τον. Καλέστε τον. Λοιπόν, καλέστε τον, σας το λέω. Τελικά, ο κύριος Αθανασίου έκλεισε το μικρόφωνο, παραπέμποντας στη συνέχιση της συνεδρίας, αφού πρώτα ενημερωθεί ο πρόεδρος της Βουλής. Οι σελίδες που καταθέσατε, κύριε Γεωργιάδη, που είναι ο... Διακόπτεται η συνεδρίαση της Βουλής για 5 λεπτά να κληθεί ο πρόεδρος για να υποβάλει το επόμενο, αν κρίνει, μομφή κατά του συναδέλφου. Μια ώρα μετά στην έδρα ανέβηκε όχι ο κύριος Αθανασίου, ούτε ο κύριος Στασούλας, αλλά ο αντιπρόεδρος της Βουλής Θανάσης Μπούρας, προαναγγέλλοντας ότι η συνεδρίαση θα συνεχιστεί σήμερα.